Άγια Πατέρα, κύριε πρώην Υπουργέ και πρώην Αντιπρόεδρε, κύριε Θανασίου, στρατηγέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρίτανη, κύριε εκπρόσωπε του Συμβάκου Ασφαλείας, κύριε εκπρόσωπε της Δυτικής Λέσβου, κύριε πρόεδρε του Επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου, κύριε πρόεδρε του Σανατορίου της Αγιάσου, κύριοι πρώην διοικητές του νοσοκομείου μας, μάλλον πρώην διοικητά, πρώην διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας, κύριε πρόεδρε και εκπρόσωποι των συλλόγων, αγαπητοί εργαζόμενοι του νοσοκομείου μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία στην κοπή της πίτας του νοσοκομείου μας. Η όλη τελετή περιλαμβάνει 4 επιμέρους ενότητες. Σύντομοι χαιρετισμοί από τους επίσημους προσκεκλημένους, ένα σύντομος απολογισμός πεπραγμένων περίπου διάρκειας 10 λεπτών, ευλογία και κοπή της πίτας και τέλος κλήρωση και απονομή 7 δώρο επιταγών. Κύριε Διοικητά, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρευρεθώ και φέτος στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και να σας πω με την ευκαιρία ότι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση πάντοτε έρχομαι στο νοσοκομείο για να συνομιλήσω με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιο υψηλό καθήκον όπως είναι οι δομές υγείας και την προσφορά η οποία γίνεται στο νησί μας. Γιατί πράγματι τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, το επικουρικό προσωπικό είναι αυτό το οποίο έχει δεχθεί όλο το βάρος αυτής της νοσηλείας η οποία υπάρχει εν ώψη του ότι είχαμε και την επιβάρυνση από τη μεταναστευτική κρίση. Πανεσιολογιότατε εκπρόσωποι του Μητροπολίτη, κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια και με ευκαιρία για την ανάληψη των καθηκόντων σας και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να έρθω γιατί είχαμε ολομέλεια στη Βουλή. Έστειλα βέβαια τον δέοντα χαιρετισμό στρατηγέ μου. Εκπρόσωπε του Δημάρχου Μυτιλίνης, κύριε Γιαλογότη, πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές, να μην τους αναφέρω όλους, τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, τους πρώην πρόεδρους του νοσοκομείου μας, αναφέρομαι στις αναφορές του κυρίου διοικητού. Κυρίες και κύριοι, πράγματι το νοσοκομείο επιτελεί ένα σπουδαίο έργο, ειδικά λόγω της επιβάρυνσης που είχαμε και από τη μεταναστευτική κρίση και αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό με τις κατηγορίες τις οποίες ανέφερα πριν. Προς αυτή την κατεύθυνση και η κυβέρνησή μας και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη και βελτίωση των δομών υγείας. Και αυτό βέβαια το παρατηρείται και από τη σειρά νομοσχεδίων που γίνονται τόσο σε κάλυψη προσωπικού αλλά όσο και στις υλικοτεχνικές υποδομές. Και να αναφερθώ ιδιαίτερα περιληπτικά και για το νοσοκομείο μας. Έχω πει και πέρυσι στο χαιρετισμό μου, εκτός από το μεγάλο έργο που έκανε η κυβέρνησή μας για την ανακαίνιση ριζική του νοσοκομείου και τις δύο νέες πτέρυγες με τα 4.500 τετραγωνικά μέτρα και έγινε μια άλλη όψη έχει το νοσοκομείο μας, πράγμα που αναγνωρίζεται και από τον κόσμο, αλλά κυρίως οι υπηρεσίες που προσφέρονται, σας βεβαιώ και θα σας τα έχει πει και ο διοικητής από τις συχνές επαφές που έχουμε τόσο στο Υπουργείο Υγείας αλλά όσο και με την δεύτερη υγειονομική υπηρεσία με την οποία είμαστε σε επαφή, ότι αναγνωρίζεται αυτό που επιτελείται στο νοσοκομείο. Πέρσι από αυτή τη θέση είχα πει ότι ένα μεγάλο κενό που υπάρχει είναι το ψυχιατρίο. Και είχα πει ότι μέσα στο έτος που διανύσαμε θα βγουν οι πρώτες άδειες για την κατεδάφιση του κτηρίου και την άδεια ανεγέρσεως του καινούργιου. Από αυτή τη στιγμή είμαι σε ευχάριστο θέση να σας πω ότι έχουν βγει οι άδειες αυτές και σύντομα θα αρχίσουν τα έργα ώστε η Μυτιλίνη, το νοσοκομείο μας, να έχει ένα αξιοπρεπές, σωστό και αποτελεσματικό ψυχιατρίο.
Και ελπίζω μέχρι τέλος το έτος να έχουν τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια, θα δείτε τυπικά, θεωρείται ανακαίνιση, αλλά στην ουσία θα υπάρξει, κύριε Διοικητά, όπως έχουμε πει, κατεδάφιση και θα γίνει εξυπαρχής όλο. Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, λόγω του ότι τα χρήματα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ζητήματα τα οποία είναι τεχνικά, οι μηχανικοί θα το καταλαβαίνουν καλύτερα, άρα θα είναι μια ριζική από εξυπαρχής ριζική νέα κατασκευή. Και νέα κατασκευή, να το πω έτσι, ακριβώς με νέα κατασκευή. Και έτσι θα μπορούμε να καυχόμεθα κι εμείς ότι στην ιδιαίτερη αυτή κατηγορία των ανθρώπων που έχουν βοήθεια της ψυχικής τους υγείας, θα μπορούμε να καυχόμεθα ότι έχουμε κάνει ένα τμήμα το οποίο τιμάει την πατρίδα μας. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος μόνος. Τα θέματα, παρόλο τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει με το διοικητή για την κάλυψη των θέσεων των γιατρών. Και τι λέω με αυτό, ότι ας πούμε τώρα έχουμε κάνει προκήρυξη με τη βοήθεια και του Διπεάρχη, του κύριου Ρουηλού, για γιατρούς, ακτινολόγο, νεφρολόγο, ενδοκρινολόγο και επεμβατικό καρδιολόγο, οι οποίοι απέβησαν άκαρποι. Και μάλιστα δεν κάναμε διαγωνισμό απευθείας για επιμελητές Β, αλλά επιμελητές Α. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση και απέβησαν, δεν υπήρξαν υποψήφοι δηλαδή, και απέβη ο διαγωνισμός άκαρπος. Πιστεύω όμως ότι η επανάληψη που θα γίνει τώρα θα την κάνουμε πάλι, όπως είπαμε, πάλι με Α, και αν δεν γίνει, ίσως βρεθούν οι πιστώσεις και κάνουμε κατευθείαν διευθυντές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς, είναι συναρμόδια τα Υπουργεία και των Οικονομικών, αλλά καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να καταβληθεί. Παράλληλα, ανοίγει και η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό και νομίζω τις προτάσεις τις οποίες θα κάνετε, όσο μπορούμε, θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Και βεβαίως στις δομές υγείας, στα κέντρα υγείας, υπάρχει ένα πρόγραμμα να τα εξυγχρονιστούν και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι και το κέντρο υγείας Μεταμάδου, το καινούριο, προχωράει με ταχύς ρυθμούς. Είμαστε σε επαφή συνέχεια με την εταιρεία η οποία το κατασκευάζει και πιστεύω ότι γρήγορα θα είμαστε έτοιμοι να το παραδώσουμε στις υγειονομικές υπηρεσίες, ώστε 11 χωριά να εξυπηρετούνται σε πρώτο βαθμό και από το κέντρο υγείας. Ειδικά για τα νησιά μας είναι και μια ειδική εντολή την οποία έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Υπουργό Υγείας και στον προηγούμενο, αλλά φαντάζομαι ισχύει, η ίδια εντολή είναι στο Υπουργείο, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των δομών υγείας στα νησιά μας. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, να είναι μια ειρηνική χρονιά για όλο τον κόσμο και να πάει το νοσοκομείο μας ακόμα καλύτερα με τη βοήθεια όλων των κατηγοριών των εργαζομένων εδώ. Καλή χρονιά και να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την προσπάθεια που κάνετε οι εργαζόμενοι εδώ, για ούτως ώστε ο λαός μας να έχει μια καλύτερη και έχει αντιμετώπιση στα θέματα υγείας. Σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους και όλες. Είναι η συνηθέστερη ευχή και φράση που ακούγεται αυτό το διάστημα και αναφέρεται όμως στην υγεία, στο πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό το αγαθό όλοι εσείς εδώ, ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, δίνετε έναν καθημερινό αγώνα. Ένας καθημερινός αγώνας που στη διάρκεια της πανδημίας δυσκόλεψε αρκετά. Το έχω πει αρκετές φορές δημόσια, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Είμαστε τυχεροί που έχουμε το Βοστάνιο Νοσοκομείο. Είμαστε τυχεροί που έχουμε όλους εσάς. Προφανώς υπάρχουν μικρά ή μεγαλύτερα περιθώρια βελτιώσεων σε διάφορους τομείς, αλλά νιώθω την ανάγκη εκ μέρους των δημοτών του Δήμου Μυτιλίνης να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την προσφορά σας. Καλή χρονιά με υγεία, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη σε όποιους έχουν ανάγκη. Να ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα για το νοσοκομείο, να ευχηθώ μια καινούρια χρονιά με ποιότητα καλύτερη υπηρεσιών, να ευχηθώ να ελοποιηθούν αυτά που μας είπε και ο κύριος Αθανασίου και άλλα ακόμα αν είναι εφικτό, γιατί το Βοστάνιο είναι ένα σημαντικό επίκεντρο της κοινωνικής
ζωής της Μυτιλήνης και νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά αυτή την εποχή, παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που έχει. Ελπίζουμε να βελτιωθούν για το καλό όλων μας και νομίζω ότι οι προσπάθειες που γίνονται είναι αποδοτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι καλή συνέχεια και τα καλύτερα. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, εργαζόμενοι του νοσοκομείου που είστε η ραχοκοκαλιά, η καρδιά αυτής της εγκατάστασης που έχει ομορφύνει με τις κτηριακές παρεμβάσεις, αλλά όλα τα κτίρια και τα νέα παίρνουν ζωή από τους ανθρώπους. Και καμία δομή υγείας, όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στις ειδικότητες, στο προσωπικό, δεν είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Θέλω να πω, γιατί πολύ σωστά ο Υπουργός επεσήμανε τις κουβέντες που έχω κάνει με τον βουλευτή τον Παρασκευαίδη και την παρέμβασή του στη Βουλή όταν συζητιόταν το νομοσχέδιο, για να ενταχθούν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά τροπολογία που την κατέθεσε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έτεινε ευήκο νους, και το λέω αυτό κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ, γιατί ήταν ένα κίνητρο επιπλέον για να πληρώνονται οι θέσεις που προκυρήσονται σε προσωπικό. Και δεν θα πληρωθούν ποτέ, πιστέψτε με, με αυτά τα μισθολόγια, αν δεν κάνει τη γενναία παρέμβαση η κυβέρνηση να αλλάξει το μισθολόγιο του ιατρικού, παραϊατρικού και του εν γέννη προσωπικού των νοσοκομείων. Θα προκυρήσονται οι θέσεις και θα μένουν κενές. Και πάντα θα έχουμε κενά. Θέλω να σας πω ότι ο βουλευτής ο Παρασκευαίδης ήθελε σήμερα πολύ να είναι κοντά σας. Δεν μπορεί, δεχτείτε την αγάπη του, το χαιρετισμό του, τις ευχές του για τον τιτάνιο αγώνα που κάνετε για αυτόν τον λαό με όλες τις αντικσότητες απέναντί σας. Ευχαριστώ. Σας μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου μας, του κ. Ταξιάρχη Βέρου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσωπικά νομίζω ότι από όσους όλους τους επίσημους μπορούν να μιλήσουν και να πει δύο κουβέντες, μάλλον εγώ θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερες, γιατί έχω ζήσει 4 χρόνια εδώ μέσα όταν έκανε ειδικότητα. Βλέπω γνωστές φυσιογνωμίες, παλιούς συναδέλφους, συνεργάτες και γιατρούς και νοσηλευτές και διοικητικούς και από όλο το προσωπικό. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαίρομαι που σας βλέπω και είστε καλά. Θα ήθελα να βλέπω περισσότερα πρόσωπα νέων συναδέλφων. Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνει και το νοσοκομείο να αποκτήσει τη στελέχωση που του αξίζει. Όπως να αποκτήσουν και οι άλλες δομές υγείας στο νησί τη στελέχωση που τους αξίζει. Εύχομαι μια καλή χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα, νομίζω ότι όλοι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι αυτή η ευχή, αν και κοινότοπη, είναι μάλλον η πιο ουσιαστική. Διότι αν δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει τίποτα. Εύχομαι μια καλή συνεργασία μεταξύ της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί μας. Και υγεία και ευτυχία και μακροημέρευση σε εσάς και τις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας. Να είστε καλά. Όπως γνωρίζετε, το νοσοκομείο μας είναι ένα ιστορικό ίδρυμα που χτίστηκε πριν από μερικές δεκαετίες και κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών έμελε να γίνει το αποκούμπι των κατοίκων του τόπου μας, αποτελώντας ταυτόχρονα στολίδι για το νησί μας. Στην πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας που βίωσε όλος ο κόσμος, η χώρα μας αλλά και το νησί μας, το νοσοκομείο μας στάθηκε όρθιο. Και στάθηκε όρθιο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητος, οι οποίοι ξεπέρασαν πολλές φορές τους εαυτούς τους, αντιμετωπίζοντας με αυταπάρνηση τα καθημερινά προβλήματα, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του νησιού μας. Η πορεία της λειτουργίας του νοσοκομείου διαγράφεται ιδιαίτερα σημαντική κατά τον πέρασμα των χρόνων. Το κύρος και η φήμη του ΔΕ αποτελούν μία ακόμη απόδειξη για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής του. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων ειδικών μονάδων, την περαιτέρω ανάπτυξη κλινών, την μετεγκατάσταση τμήματων, την ανακαίνιση και εξυγχρονισμό τμήματων και υπηρεσιών, μέχρι τη στελέχωση προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, επιτεύχθηκε η ανάπτυξή του, αλλά και η εδραίωσή του ως ένα πυλώνα ποιοτικά
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Η έκθεση πεπραγμένων που ακολουθεί έχει σαν σκοπό να περιγράψει μέρος των ενεργειών ανάπτυξης και δημιουργίας με σκοπό τη σταθεροποίηση και την περαιτέρω πρόοδο του νοσοκομείου μας. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο έργο και έχουν γίνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημαντικούς τομείς του νοσηλευτικού ιδρύματος. Προς κέρδος όμως χρόνου θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα στις παρακάτω διαφάνειες. Στη συνέχεια των πεπραγμένων των ετών 2022, όπου επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω, συνεχίζουμε να δημιουργούμε την υγεία που πραγματικά θέλουμε και αξίζουμε όλοι μας να έχουμε στο νησί μας. Έγινε η τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου, πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, προσλήψη ιατρικό προσωπικό περίπου 51 άτομα, λοιπό προσωπικό 28 άτομα, επικουρικό προσωπικό 91 άτομα, ανάπτυξη νέων τμήματων του φορέα μας, ιατρείων post-COVID, αιμοδυναμικό εργαστήριο, ιατρείο πόνου κλπ. Αναδιοργάνωση της δομής και την εξυγχρονισμό των υπηρεσιών με τη λειτουργία του μαγνήτη, του μαστογράφου, τη λειτουργία υπερήχου, τεστ κοπόσεως στο καρδιολογικό τμήμα. Εξυγχρονισμός του μεγαλύτερου μέρους του υφισάμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ανακαίνιση σχεδόν του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και λειτουργιών. Εξοικονόμηση ενέργειας και πολλών άλλων. Δωρεές. Ενδεικτικά προβάλλονται οι μεγαλύτερες υποδέχτηκε το νοσοκομείο. Στις 7 Τρίτου ολοκληρώθηκε η δωρεά του κοινοφιλού Ιδρύματος Παύλου Γεννακόπουλου προς το νοσοκομείο μας, όπου ενισχύθηκε με ένα τροχύλατο λέζερ λιθοτριψίας. Μέχρι τότε όλοι οι κάτοικοι τρέχανε σε νοσοκομεία των Αθηνών ή του υπηρετικού χώρου προκειμένου να λύσουν το πρόβλημά τους. Ένα διαγνωστικό ακομετρητή, μια ανακλινόμενη καρέκλα ουρελά και ένα ψυγείο φαρμακείου. Προμήθειες. Το νοσοκομείο μας προχώρησε και ολοκλήρωσε τις εξής προμήθειες. Παθολογικός τομέας γαστροεντερολογικό. Ένας νέος ψηφιακός καταγραφέας εικόνων και βίντεο. Χειρουργικός τομέας. 2 υπερσύγχρονα αναισθησιολογικά συγκροτήματα. Τελευταίας τεχνολογίας. Με αποτέλεσμα τη μείωση κατανάλωσης αναισθησιολογικών φαρμάκων, βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων και μείωση του χρόνου ανάγκης των ασθενών. Πλήρη αντικατάσταση των 5 παλαιών διαθερμιών με νέες ψηφιακές τεχνολογίες touch screen. Με πλεονεκτήματα, τη χρήση και λειτουργία τους από 2 ταυτόχρονα χρήστες. 2 συστημάτων χειρουργικού προβολέα. Είναι LED τελευταίες τεχνολογίες για το γυναικολογικό μευτικό. Ένα υστεροσκόπιο με πλεονεκτήματα όπως η διερεύνηση της υπογονιμότητας, έλεγχο της ενδομητρικής σκυλότητας, την αφαίρεση πολυπόδων, διαφραγμάτων, λύση συμφύσεων και άλλα. Βιοπαθολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό. Ένα συναλλητής νέας γενιάς τελευταίας τεχνολογίας που μετρά ταυτόχρονα τη γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη για τους ζαχαροδιαβητικούς ασθενείς και την αιμοσφαιρίνη για τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία. Αιμοδοσία. Ένα εξελιγμένο μηχάνημα για το, με τον πλέον σύγχρονο τρόπο συλλογής αιμοπεταλίων. Μέχρι πρότινος έπρεπε οι ανοσοκατασταλμένοι που έπρεπε να βάλουν αιμοπετάλια να τρέχουν σε μεγάλα νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ακτινολογικό. Πραγματοποιήθηκε η πλήρη ψηφιοποίηση του ενός εκ των 2 ακτινολογικών μηχανημάτων οροφής του νοσοκομείου μας με την προμήθεια και εγκατάσταση 3 ψηφιακών ανιχνευτών τεχνολογίας flat panel. Καρδιολογικό, πνευμονολογικό. 2 νέες συσκευές. VPAR για τις ανάγκες ασθενών με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Οφθαλμολογικό. Έναν υπέρηχο οφθαλμού που μας παρέχει τη δυνατότητα για διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την κατάσταση του εσωτερικού του οπίστιου τμήματος του οφθαλμού. Τακτικό δερματολογικό ιατρείο. Είναι το μοναδικό προμήθεια δερματοσκοπείο, το μοναδικό ψηφιακό δερματοσκόπιο δεύτερης γενιάς στον κόσμο
και αποσκοπεί κυρίως στην έρευνα των σπήλων μελοχρωματικών και κυρίως του μελανόματος που αποτελεί την πλέον κακοήθεια όγκου του δέρματος. Τακτικό ουρολογικό ιατρείο, όπως προβάλλεται. Αυτοτελέστημα επιγόντων περιστατικών. Προμήθεια καπνογράφου. Μια συσκευή που απεικονίζει τη συγκέντρωση διοξιδίου καθώς μεταβάλλεται με την εκπνοή. Ενώ ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των δύο υπερηλεκτροκαρδιογράφων, όπου με τη χρήση αυτών δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. ΔΙΕΚ νοσοκομείου, όπως την προβολή. Τμήμα πληροφορικής, όπως την προβολή. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η πληροφορική του νοσηλευτικού μας ιδρύματος δημιούργησε ηλεκτρονικό φάκελο με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μπορούν με το άμκα τους και με τους κωδικούς τάξης να παίρνουν ό,τι εξετάσεις έχουν κάνει από πέρυσι τον Ιούλιο, προπέρυσι τον Ιούλιο. Και ΦΙΑ, στατιστικά στοιχεία, όπως προβάλλονται. Κοκεψιπέ, όπως προβάλλονται. Στατιστικά στοιχεία εξετάσεων επεμβάσεων γεννήσεων, όπως την προβολή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έναν αριθμό 125.000 που επισκέφθηκαν, τι τεράστιος αριθμός είναι το διαρρέσιμο 465. Είμαστε καλύτερα τώρα, πολύ καλύτερα. Στατιστικά στοιχεία προσλήψης προσωπικού. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι μετά από αιτήματα πολλών ετών διορίστηκε σε καινή οργανική θέση που δημιουργήθηκε δικηγόρος παραρείου πάγου στην νοσοκομή μας. Μια ανάγκη η οποία είναι επιτακτική. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ήταν καθοριστική η συμβουλή του βουλευτή του κ. Αθανασίου. Δράσεις. Πρώτες βοήθειες εκπαίδευσης προς νοσηλευτικού και διοικητικό προσωπικό. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του νοσοκομείου μας εδώ μέσα. Η εκπαίδευση αυτή επαναλαμβάνεται μια φορά το μήνα. Άσκηση πυρασφαλείας. Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά παρουσία του διοικητικού ΕΚΑΠ του κυρίου Παπαευσταθίου. Προγραμματισμένη άσκηση μερικής εκένωσης λόγω σεισμικής δόνησης, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα προκλήθηκε πυρκαγιά. Πάντα σύμφωνα με το σενάριο σχεδιασμού της άσκησής μας. Βράβευση ομάδος αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει τους ανθρώπους αυτούς που κατάφεραν να φέρουν εις πέρας τη λειτουργία του αιμοδυναμικού, ξεκινώντας από το μηδέν. Έλεγχος βηματοδοτών. Πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας δράση για τον έλεγχο βηματοδοτών και απεινιδωτών. Περίπου 250 άτομα το Σαββατοκύριακο αυτό προσήλθαν εδώ πέρα μέσα όπου έγινε έλεγχος. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εκπαιδεύσει καρδιολόγο, μας έχουν δοθεί οι συσκευές αυτές, οπότε αυτοί που έχουν βηματοδότες και απεινιδωτές, χωρίς να τρέχουν στην Αθήνα, μπορούν να έρχονται εδώ και να πραγματοποιείται ο έλεγχος αυτός και η ρύθμιση. Ψηφιακό αποδετήριο, το είχα πει και πριν. Ενεργοποιήθηκε το ψηφιακό αποδετήριο βεβαιώσεων νοσηλείας, επισκέψεων και αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, όπου μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις εργαστηριακές εξετάσεις χωρίς να πείτε η προσέλευση στο νοσοκομείο. Ενημέρωση, πανελλήνιες εξετάσεις. Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία ενημερωτική εκδήλωση προαγωγής ψυχικής και σωματικής υγείας με θέμα πανελλήνιες εξετάσεις. Ενημερώνουμε, άρα διαχειρίζουμε. Οδοντιατρική κάλυψη ΕΜΕΑ. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση λόγων και φορέων. Δομών ατόμων με ηθικές ανάγκες, λέσβους του νοσοκομείου Μυτιλίνης με θέμα την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, οδοντιατρική κάλυψη ΑΜΕΑ. Θέμα που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα ετών. Η διοίκηση, έχοντας ως κύριο στόχο
την αποδειλή ταλαιπωρία των κατοίκων του νησιού μας και έχοντες ιδιαίτερα ευαισθησία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προχώρησε στην πρόσληψη κατάλληλα εκπαιδευμένων των θεάτρων προκειμένου να ικανοποιεί το παραπάνω αίτημα. Γυναικολογική έλεγχη. Ξεκινήσαμε από τις 9 Ιουνίου και πραγματοποιήσαμε 557 ελέγχους σε 14 χωριά και σε 3 κέντρα υγείας. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά θεαματικά. Η παραπάνω δράση σίγουρα θα επαναληφθεί και το νέο έτος που μας μπήκε. Ιατρείο Οφθαλμολογίας Κέντρου Υγείας Καλονής. Στα πλαίσια αναβάθμιση και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Καλονής δημιουργήθηκε τακτικό ιατρείο οφθαλμολογίας από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, ενισχύθηκε από το νοσοκομείο και στελεχώθηκε με ιατρό επισκέπτη του νοσοκομείου μας, ώστε να μην ταλαιπωρούνται ο κόσμος που έχει προβλήματα με τα μάτια του να πηγαίνει εκεί και να διαπιστώνει τι ακριβώς έχει. Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Για πρώτη φορά στον τόπο μας διοργανώθηκε φεστιβάλ με την επωνυμία Τελεστήριων LLF, δρόμενα, λεγόμενα, δεικνύμενα, στις 25 με 27 Αυγούστου. Σκοπός της ήταν η διαχείριση του στίγματος που φέρει τόσο η νόσος των ψυχικά πάσχοντα, όσο και ο εκάστοτε καθιερωμένος ρόλος των ψυχικά υγιή. Δωρεά μιλού των νοστών. Το νοσοκομείο μας συμμετείχε στη δράση τη Δευτέρα 11/9/23. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η 10η Οκτωβρίου. Διοργάνωσε ημερίδα με θέμα το όριο μεταξύ ψυχικής υγείας και ψυχικής νόσου. Ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Την πόντα στην Παγκόσμια ημέρα, 25 Οκτωβρίου, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Λειτουργία απογευματινών ιατρείων. Ξεκίνησε λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, απογευματινά ιατρία για τη διενέργεια διαγνωστικών θεραπευτικών πράξεων στις ειδικότητες που προβάλλονται. Μονάδα αυξημένης φροντίδας εγκεφαλικών. Σύμφωνα με τον νόμο 5063, θα δημιουργηθούν μονάδες αυξημένης φροντίδας εγκεφαλικών, 19 μονάδες σε όλη την επικράτεια. Μία μονάδα θα είναι για το νοσοκομείο Μυτιλίνης. Η μερίδα ενημέρωσης. Πραγματοποιήθηκε η μερίδα ενημέρωση του κοινού με θέμα αντισύλληψη και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Στόχοι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος που μας πέρασε. Εμείς όμως συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε τη χρονιά που μπήκε. Πρώτα απ' όλα, στόχος παραμένει διαρκώς η καθημερινή λειτουργία του αιμοδυναμικού. Αυτό όμως για να γίνει, ήδη χρειάζομαστε επεμβατικό καρδιόλογο. Δεύτερον, ήδη προκηρύξαμε, το ανακοίνωσε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, θέση επιμελητή Α. Ελπίζουμε, κύριε Διευθυντάς Καρδιολογικής, ότι θα ικανοποιηθεί. Αλλά τρέξτε και εσείς να βρείτε και κάποιον να τον τραβήξετε προς τα εδώ. Στελέχωση του νοσοκομείου μας, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω, το νοσοκομείο μας είναι πάρα πολύ καλά στελεχωμένο. Αυτό είναι το επισημάνω. Λείπουν κάποιες ειδικότητες. Ποιες είναι αυτές, οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ πιο καλή αποτελεσματική λειτουργία. Είναι ένας ενδοκρινολόγος. Ένας επιπλέον ψυχίατρος. Πήραμε 2 ψυχιάτρους, θέλουμε και τρίτον. Έχουμε πάρει και μία συνεργαζόμενη ιδιώτη, θέλουμε και τέταρτο λοιπόν, για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο. Έναν ακτινοδιαγνώστη. Λύσαμε το πρόβλημα, διότι έπαιρνε σύνταξη η διευθύντρια ακτινοδιαγνωστικού, την οποία την κρατήσαμε για ένα χρόνο ακόμη. Και πραγματικά μας λύνει πολλά προβλήματα. Έναν νεφρολόγο. Και όπως είχα πει, τον επεμβατικό καρδιολόγο. Η κατασκευή εκθεμελίων της νέας ψυχιατρικής κλινικής, προϋπολογισμού περισσότερων των 2 εκατομμυρίων. Ήδη είναι γνωστό, ελπίζω το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτιμάται ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 25. Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων, όπως
4 αναισθησιολογικά μηχανήματα νέας γενιάς, πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων, αρθροσκοπικό πύργο, 3 νέες χειρουργικές τράπεζες, η μία εκ των οποίων θα είναι για υπέρβαρος, ακτινολογικό οροφής, κλίβανο αποστήρωσης, υπέρηχος για το ακτινολογικό, 4 μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων για τα ΤΕΠ, ακτινοσκοπικό μηχάνημα, οστική πυκνότητα, προβολέα χειρουργείων, αντιμικροβιακά συστήματα, αποθήκευση χειρουργείων και μέθ. Συνέχισε την εξορμήσεων, όπως προανέφερα, για τα τεστ ΠΑΦ μετά το Πάσχα. Σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών μηχανημάτων αιμοκάθες στη μονάδα τεχνικού νεφρού. Και όπως είπα, η ρύθμιση των βηματοδοτών θα γίνεται πλέον από το νοσοκομείο. Τέλος, η προμήθεια ενός σύγχρονου αξιονικού. Διότι ο αξιονικός τον οποίο έχουμε μας έχει δημιουργήσει τελευταία αρκετά προβλήματα, έστω και αν έχει επισκευαστεί πολλές φορές. Για όλα αυτά που είπα, πρέπει να τονίσω ότι είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότησή τους. Δεν είναι λόγια του αέρα. Λεφτά υπάρχουν. Μην παρεξηγηθεί η φράση. Κλείνοντας, και ακόμη μια παρένθεση. Το αξιονικό θα είναι υψηλής ευκρίνειας. Θα είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Λοιπόν. Λοιπόν. Και όχι μονάχα με κατάλληλο πρόγραμμα μπορεί να κάνει και στεφανιογραφίες. Ανέμακτες. Λοιπόν. Τελειώνοντας. Μια παρένθεση ακόμα, όλα αυτά που είπα, ξέρετε πολύ καλά ότι επίκειται για όλα τα νοσοκομεία της χώρας να προκηρυχθούν ξανά οι θέσεις. Φυσικά εγώ θα τη διεκδικήσω, το δηλώνω από τώρα, και φυσικά εφόσον κριθώ ότι είμαι κατάλληλος, αυτά σίγουρα που έχω πει θα γίνουν. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την εδώ παρουσία σας. Και να συνδεβεβαιώσω ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους τους εργαζόμενους για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, τις οποίες φυσικά οφείλουμε να παρέχουμε στους κατοίκους του τόπου μας και στους επισκέπτες τους. Οφείλω θερμές ευχαριστήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Γόμο, τον γιατρό τον κύριο Σταυρέλη, την κυρία Γέρα, λοιπόν, λείπει λόγω νοσή, λόγω COVID, και την κυρία Χατζικομνηνού, και αυτήν λόγω COVID νοσή, οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν τις όλες προσπάθειές μου, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους στενούς μου συνεργάτες, που επί 4 χρόνια κάθε πρωί συγκεντρωνόμαστε και αναλύουμε τα όποια προβλήματα προέκυπταν, και με τη σύνθεση των απόψεων καταλήγαμε στην καλύτερη και ρεαλιστικότερη λύση. Τον πρώην Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, τον κύριο Θεοδόρου, την ίν Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, την κυρία Ιατρουδέλη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμόξεων, τον κύριο Ανιτσάκη, την Διευθύντρια Διοικητικού, η οποία αποσέζει και αυτή λόγω προβλημάτων υγείας, την κυρία Αναστασίου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Υπουργείο Υγείας και στη διοίκηση της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας που στήριξαν, στηρίζουν και εκτιμώ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειές μας. Τις θερμότερες όμως ευχαριστίες οφείλω να τις εκφράσω σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου μας για τη συνεργασία, για την υπευθυνότητα, για την αφοσίωση, για την ανιδιωτική προσφορά, για την υπέρβαση του εαυτού τους στον χώρο της υγείας, για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει διαρκώς για την επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων, αλλά ώστε να πλησιάσουμε τώρα συνταπανδιόντας σε προσφώνησα τον κύριο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, πήγες μακριά και κάθεσες. Χρόνια πολλά. Ώστε να υλοποιηθεί το όραμά μας. Τελειώνοντας, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία. Η νέα χρονιά να είναι χρονιά ειρήνης, πρόοδου και ανάπτυξης. Για όλους μας και για το νοσοκομείο.
Ο Θεός ημών πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα. Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ πάντων των αγαθών, ευλόγησον των άρτων τούτων όν οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμήν και μνήμην του Αναγής Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σερίας της Καπαδοκίας, ουρανοφάντρος του Μεγάλου. Αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρισε αυτής υγείαν ψυχής και σώματος. Τον ουρανοφάντορα του Χριστού μίστην του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαΐνων, τον Εκκεσαρίας και Καπαδόκων χώρας, βασιλείων των μεγάν πάντες τιμήσομε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.